Καλημέρα. Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020. Που έχω συνηθίσει να λέω την προηγούμενη χρονιά 2020. Πάμε στο πρώτο vlog της μέρας και πρωτού πάμε θα δηλαδή λίγο τα σκουλαρίκια μου. Μου τα έχει κάνει δώρο η φίλη μου, η Ασημίνε Κουλουκούρη, ψυχολόγος, της οποίας το κανάλι το έχω στα προτινόμενα κανάλια του καναλιού μου. Ακολουθήστε την, γιατί γνωρίζει πολλά πράγματα και έχει έρθει δώρο. Μέσα σε αυτή την πολύ ωραία θήκη, τσάντα, έχει και αλυσίδα, μπορείς να το πάρεις. Όταν θα πάω Ασημίνα μου στο κλαμπ, έχει καιρό πολύ που σταμάζα τα κλαμπς, θα την κρατάω. Και μου έχει πάρει πολλά σκουλαρίκια δώρο, είναι γενναιόδωρη. Μου τα έχει πάρει και στο κίτρινο, θα το δείτε σε άλλα vlogs. Μου το έχει πάρει και στο κόκκινο, που νομίζω ήδη τα έχω φορέσει στο κόκκινο, να. Και είναι δύο είδη στο κόκκινο, είναι και αυτό και είναι και αυτό. Τι ωραία που είναι, είναι large η Ασημίνα, large και στα δώρα της. Παρόλο που εγώ ξέχασα τα γενέθλια της, 6 του Δεκέμβρη, να της ευχηθώ, θυμήθηκα, θα κάνω δώρο, δεν θυμήθηκα. Και αυτά, τα οποία νομίζω τα έχω ξαναφορέσει και τα είδατε, τα οποία αυτά έρχονται σορτή και με αυτό το πολύ ωραίο κολλιέ. Νομίζω πέτυχε Διάνα, η συνάδελφος. Ευχαριστώ πολύ Ασημίνα. Είπα πολλά ευχαριστώ για τα δωράκια που πήρα στην πρόσφατη περιοδία στην Αθήνα. Θα δείτε, όσοι δεν έχετε έρθει από κοντά, θα ανεβάζουμε κάποια στιγμή στο YouTube και μέρος από την παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη που ήταν και η Ασημίνα εκεί ως κλινική ψυχολόγος και είπε τη γνώμη της και πέρασαμε πάρα πολύ όμορφα και πάμε στο θέμα της μέρας. Μην είπατε να κάνω έτσι το φουλάρι πιο κάτω. Εγώ σας ακούω. Στα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω και μου δίνετε συμβουλές, σας ακούω. Και σε εκείνα τα οποία γνωρίζω και μου δίνετε συμβουλές και διαφωνώ, συζητώ. Λέω και συγγνώμη. Για να θυμηθούμε το ψεσινό vlog. Λοιπόν, ο φίλος που έχει στείλει το mail λέει συμβουλή σε οικογενειακό πρόβλημα. Είναι άντρας πάλι. Είπαμε, έχουμε και άντρας που λέμε το κανάλι μας. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα σας. Καλημέρα. Επικοινωνώ μαζί σας. Δεν λέω από πού επικοινωνείς για να μην προδώσουν ταυτότητά σου. Σας γνώρισα μέσα από το ίντερνετ και το YouTube, από τις εκπομπές που κάνατε και αναφερόσασταν σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν νιώπαντρα ζευγάρια στις σχέσεις τους με τα πεθερικά. Το δικό μου πρόβλημα έχει ως εξής. Κάντε καφέ να πιείτε, γιατί θέλει καφέ αυτό το πρόβλημα. Έχω και εγώ εδώ το φλιντζανάκι μου το γαλάζιο. Εντάξει, πολλές μου είπατε ότι έχετε αυτό το φλιντζάνι από τα τζάμπο το οποίο έγινε. Ήταν 1,5 ευρώ, είναι τέλειο φλιντζάνι, είναι έτσι αυτοκρατορικό κάπως. Το δικό μου πρόβλημα έχει ως εξής. Γνώρισα τη γυναίκα μου πριν 4 χρόνια. Αφού υπήρξαμε ζευγάρι για 3 περίπου χρόνια, αποφασίσαμε να παντρευτούμε πριν 1 χρόνο. Μια χαρά μου φαίνεται το χρονικό διάστημα γνωριμίας, σχέσης και απόφασης για γάμο. Στη διάρκεια που υπήρξαμε ζευγάρι πριν παντρευτούμε, γνώρισε ο ένας τους γονείς του αλλουνού. Μέχρι το γάμο, οι σχέσεις μας με τους γονείς εκατέρωθεν υπήρξαν πολύ καλές. Επειδή δεν υπήρχε σπίτι αποκλειστικά δικό μας για να κάτσουμε τη σύντροφό μου πριν παντρευτούμε, αναγκαστικά περνάγαμε πολύ χρόνο στο πατρικό μου σπίτι, που σε αυτό μέσα ήταν και οι γονείς μου. Αρκετές φορές βγαίναμε για καφέ με τους γονείς μου, εγώ και η σύντροφός μου, όπως επίσης τρώγαμε από κοινού στα σπίτια και των δύο οικογενειών όταν μας καλούσα. Σαν να και είχατε πολλά κολλητιλίκια με πεθερικά και γονείς πριν από το γάμο. Πολλά. Τους Κύπριους μου θυμίζεις, που πάνε σόγαμπροι. Ή σόνιφες, αν έχει τέτοια λέξη. Και στην Κύπρο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όταν αραβωνιάζει ένα ζευγάρι να μένουν ή στους γονείς της κοπέλας ή στους γονείς του άνδρα. Αφού παντρευτήκαμε, ξεκίνησαν κατά κάποιο τρόπο τα προβλήματα. Μετά το γάμο μας πήγαμε σε δικό μας σπίτι. Επειδή εργαζόμαστε και οι δύο, τις περισσότερες φορές παίρνουμε φαγητό από τους γονείς μας. Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές το φαγητό που παίρναμε ήταν από την πλευρά των πεθερικών μου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η μάνα μου να αντιδράει και να πιστεύει ότι την έχουμε βάλει στο περιθώριο. Τι? Μαζόχανη η μάνα σου? Εγώ προσωπικά δεν χαιρόμουν πολύ τα παιδιά μου να προτιμούσαν να πάρουν από τους... Αν τα παιδιά μου ήταν μαντρεμένα, που δεν είναι ακόμη ή δεν ξέρω αν θα είναι ποτέ, να έπαιρνα από τους συμπεθέρους φαγητό και να μην θέλω εγώ να μαγειρεύω για τόσο κόσμο.
Η μάνα σου ένιωθε ότι την παραμελείτε επειδή δεν παίρνατε φαγητό από αυτήν. Τι μαζοχισμός κι αυτός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η μάνα μου να αντιδράει και να πιστεύει ότι την έχουμε βάλει στο περιθώριο και μάλιστα να υπάρχουν έντονοι καυγάδες μεταξύ μας όταν της λέγαμε «Όχι, δεν θα πάρουμε φαγητό από σένα σήμερα». Εγώ έχω τη γνώμη ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα το ζευγάρι να μαγειρεύει το δικό του φαγητό και να μην παίρνει ούτε από την πεθερά, ούτε από τη μάνα, ούτε από κανέναν άλλο. Άντε να πάρει από ένα μαγαζί που κάνει έτοιμα φαγητά. Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι οι σχέσεις της γυναίκας μου με τη μάνα της είναι πολύ καλές. Όμως για την κρίση τη δική μου είναι και υπερβολικές. Για τον λόγο ότι μιλάει συνέχεια στο τηλέφωνο μαζί της και η πεθερά μου πλέον ξέρει τα πάντα για το τι συμβαίνει στο σπίτι μας. Αυτό σε ένα σημείο δεν με ενοχλεί. Αλλά όποτε κάνω κουβέντα με τη γυναίκα μου γιατί να μιλάει τόσο πολύ στο τηλέφωνο με τη μάνα της και να πρέπει να της λέει τα πάντα, αντιδράει και μου λέει ότι δεν κάνει κάτι κακό. Και ας συνεχίσουμε την κουβέντα πάνω σε αυτό, μπορεί και να τσακωθούμε τις περισσότερες φορές. Οπότε το έχω αποδεχθεί. Σε αντίθεση με μένα που δεν είμαι έτσι με τη δική μου μάνα και είμαι και αρκετά φιδωλός στο ότι της λέω σχετικά με το τι μπορεί να συμβαίνει κάθε φορά στο σπίτι μου, γιατί φοβάμαι ότι ίσως την επηρεάσω σε κάτι και δεν θα με βοηθήσει πρακτικά. Καλά κάνεις και δεν τα λες όλα στη μάνα σου και η γυναίκα σου πρέπει να κόψει λίγο τον οφάλιο λόρο με τη δικιά της μάνα. Η γυναίκα μου, αφού παντρευτήκαμε, παρατήρησα μια μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά της απέναντι στους γονείς μου. Όταν μας καλούν οι γονείς μου να πιούμε καφέ μαζί, αντιδράει και μου λέει ότι δεν είναι υποχρεωμένη να πίνουμε καφέδες συνέχεια μαζί και γενικά μου έχει περάσει μια κατάσταση τέτοια που να έρχομαι σε δύσκολη θέση απέναντι στους γονείς μου όταν μας καλούν να βγούμε έξω μαζί και πρέπει να τους πω όχι. Γιατί να πρέπει το νιόπαντρο ζευγάρι να βγαίνει έξω μαζί με τα πεθερικά τους γονείς του οποιοδήποτε, είτε της μάνας είτε της γυναίκας είτε του άντρα. Γιατί δεν είστε κουμπάρι, είναι τα πεθερικά. Επίσης τους επισκεπτόμαστε μια φορά τη βδομάδα να κάτσουμε όλοι μαζί για φαγητό, όπως επίσης συμβαίνει αντίστοιχα με τα πεθερικά μου. Η μάνα μου από την πλευρά της βλέπει αυτή την αλλαγή. Όπως επίσης ότι ίσως τις περισσότερες φορές παίρνουμε φαγητό από τα πεθερικά μου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι παίρνουμε και από αυτήν, στεναχωριέται και θεωρεί ότι είναι αδικημένη. Άντε πάλι, είναι αδικημένη επειδή δεν έχει να μαγειρεύει συνέχεια για τους άλλους. Επίσης θεωρεί ότι η γυναίκα μου με έχει αποκόψει από την οικογένειά μου και αυτή έχει άριστες σχέσεις με τη δική της, αφού βγαίνει για καφέ με τη δική της μάνα, πράγμα το οποίο δεν κάνω εγώ πλέον. Η γυναίκα σου βγαίνει για καφέ με τη μεθερά σου? Δεν έχετε άτομα στη δική σας ηλικία να κάνετε παρέα με τους γονείς σας, πρέπει να κάνετε παρέα ή μεταξύ σας? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Επίσης, και εσύ τώρα λες ότι σου λείπει που δεν βγαίνεις για καφέ με τη μάνα σου? Ρε εσύ, τα παιδιά μου, είναι ο γιος μου 22 και η κόρη μου 20 και ούτε τους ζητάω να πάμε για καφέ, ούτε μου ζητάνε και φαντάζομαι ότι άμα τους ζητήσω θα πούν καλά με σένα, θα πάω για καφέ, θα πάω με τους φίλους μου, θα πάω με αυτούς της ηλικίας μου, δεν αυτά τα πράγματα. Επίσης, πολλές φορές η μάνα μου παίρνει τη γυναίκα μου τηλέφωνα για να τη ρωτήσει τι κάνει, αλλά το παράπονο της είναι ότι η νύφη της δεν την έχει πάρει ποτέ μια φορά σαν ανταπόδοση. Δεν την έχει πάρει ούτε μια φορά σαν ανταπόδοση. Ρε παιδιά, με τη μάνα σας θα τηλεφωνήσετε και με την πεθερά σας? Ξυπνήστε και οι δύο. Όταν λέω στη γυναίκα μου πάρε και μια φορά τη μάνα μου τηλέφωνο να νιώσω ότι τη σκέφτεσαι, αντιδράει και μου λέει ότι μου βάζει λόγια και ότι αυτά είναι μικρότητες. Όλα είναι μικρότητες αυτά που κάνετε, όλα είναι μικρότητες, όλα, όλα, για πολλές τις πλευρές. Η μάνα μου νιώθει μονίμως αδικημένη με αποτέλεσμα να αντιδράει αρνητικά και να μου κάνει συνέχεια παράπονα και να τσακωνόμαστε κάποιες φορές έντονα, σε σημείο να μην μιλάμε για αρκετές μέρες. Είναι η μάνα σου καλή. Κάμποση. Θεωρεί ότι πλέον η νύφη της δεν είναι όπως ήταν μαζί της πριν το γάμο και ότι με έχει αποκόψει από αυτήν. Όχι, είναι η συμπεριφορά της μάνας σου που σε έχει αποκόψει από τη μάνα σου, δεν είναι η συμπεριφορά της γυναίκας σου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό με έχει φέρει σε μια δύσκολη θέση, με αποτέλεσμα να τσακώνομαι μονίμως με τη μάνα μου ότι δεν είναι έτσι όπως τα βλέπει τα πράγματα. Και επειδή η μάνα μου έχει εκρηκτικό χαρακτήρα, αυτό μας οδηγεί σε καυγάδες. Αν μπορείτε, θα επιθυμούσα να μου δώσετε κάποιες γενικές συμβουλές για το πώς μπορώ να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Η σχέση μου με τη γυναίκα μου είναι πολύ καλή, αλλά ερχόμαστε σε δύσκολη θέση όταν ανοίγουμε θέματα που αφορούν τους γονείς μας. Δηλαδή, τα παράπονα που κάνουν οι δικοί μου γονείς και οι σχέσεις της γυναίκας μου με τους δικούς της γονείς, οι οποίες είναι πολύ καλές, αλλά σε σημείο ιδιαίτερα με τη μάνα της που ξεφεύγουν, πιστεύω, από το κανονικό. Ξητέσου ότι επικοινωνούν διαρκώς μέσα στη μέρα.
Και λες και ένα περιστατικό το οποίο δεν θα το διαβάσω το περιστατικό για να μην σας φωτογραφίσω. Λοιπόν, είναι φως φανάρι ότι η γυναίκα σου δεν γουστάρει τη μάνα σου. Θέλω να σε ενημερώσω ότι είναι δικαίωμα της γυναίκας σου να μην γουστάρει τη μάνα σου. Είναι δικαίωμα της νύφης να μην γουστάρει την πεθερά. Όπως επίσης είναι και δικαίωμα της πεθεράς να μην γουστάρει την νύφη. Η πεθερά όμως δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλλει στην νύφη με το έτσι θέλω να έχει σχέσεις μαζί της όταν η νύφη δεν θέλει και το δείχνει με τον ευγενικό τρόπο που το δείχνει η γυναίκα σου. Τι θα μπορούσε να της μιλούσε άσχημα της μάνας σου, να τσακωνόταν επίτηδες με τη μάνα σου και να τελείωνε η κουβέντα. Το να μιλάει καθημερινά η γυναίκα σου με τη μάνα της όντως είναι υπερβολή. Και να είναι σαν φιλενάδες όταν είναι μάνα και κόρη όντως είναι υπερβολή. Από την άλλη όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Εδώ πέρα έχεις δύο θέματα. Το ένα το θέμα είναι η μάνα σου και το άλλο είναι η γυναίκα σου. Και τι εννοώ είναι η μάνα σου. Η μάνα σου φίλε, αγαπητέ φίλε, πρέπει να κάτσει στα βραστά της. Να συνειδητοποιήσει ότι ο γιος της έχει παντρευτεί, ότι ο γιος της δεν της ανήκει, ότι ο γιος της έχει γυναίκα και ότι ο γιος της δικαιούται να μην είναι σε συνεχή επαφή με τη μάνα του. Δικαιούται. Δεν της ανήκει της μάνας σου ο γιος της. Δεν ανήκεις εσύ στη μάνα σου. Και επίσης η γυναίκα σου είναι ευγενική με τη μάνα σου. Γιατί έχει κάποιες νύφες που είναι πολύ αγενείς με τις πεθερές τους. Τουλάχιστον είναι ευγενική η γυναίκα σου με τη μάνα σου και της δείχνει με ευγενικό τρόπο ότι δεν την πολυπάει. Δικαίωμά της, είπαμε. Η μάνα σου να σταματήσει να ανακατεύεται στα του ζευγαριού σου. Γιατί τα προβλήματα που έχεις με τη γυναίκα σου, τα περισσότερα προκύπτουν από τη μάνα σου. Και από τη μάνα σου, η οποία λες και μόνο σου ότι είναι εκρηκτικός χαρακτήρας, λες και μόνο σου ότι συγκρινιάζει, κάνει παράπονα. Φαντάζομαι θα σου λέει κιόλας η νύφη μας κάνει πολύ παρέα με τη μάνα της και δεν κάνει μαζί μας κλπ. Κλπ. Θεωρώ ότι ήταν λάθος σας από την αρχή της σχέσης σας που κάνατε τόση πολύ παρέα και με τους γονείς σου και με τους γονείς της γυναίκας σου. Φαντάζομαι ότι ζείτε σε επαρχία και μπορεί αυτά τα πράγματα εκεί να είναι έτσι συνηθισμένα, αλλά αν θέλετε να σώσετε τη σχέση σας και το γάμο σας και τη νέα οικογένεια που έχετε, πρέπει να απομακρυνθείτε διακριτικά και από τους δύο γονείς και να μείνετε στο σπίτι σας. Τώρα, το άλλο σου πρόβλημα είναι η γυναίκα σου. Η γυναίκα σου η οποία φαίνεται ότι είναι μαμόθρευτη. Μαμόθρευτη το λέμε στην Κύπρο. Ότι είναι προσκολλημένη στη μάνα της. Ότι νιώθει ανασφάλεια χωρίς τη μάνα της. Ότι η μάνα της είναι σαν μια φίλη της, σαν μια μεγάλη της αδελφή. Ότι η μάνα της είναι πάρα πολύ κοντά της. Επειδή είναι καλή ιδέα να δείξεις αυτό το βίντεο στη γυναίκα σου, αναφέρομαι τώρα στη γυναίκα σου, φιλενάδα, η μαμά σου δεν είναι καλή ιδέα να είναι η κολλητή σου. Και όταν παντρευτεί μια γυναίκα, έχει πράγματα τα οποία τα μοιράζεται μόνο με τον άνδρα της και δεν τα λέει στη μαμά της. Αντιλαμβάνομαι ότι η μαμά σου μπορεί να είναι γλυκιά και να είναι βοηθητική και να μην είναι εκρηκτικός χαρακτήρας και ιδιότροπη και απαιτητική όπως είναι η πεθερά σου. Μήπως όμως και η μαμά σου είναι παθητικά επιθετική, μήπως είναι χειριστική, μήπως με τον τρόπο της η μαμά σου σε κάνει ενοχές, σε κάνει να νιώθεις ενοχές αν δεν έχετε συνεχή επικοινωνία. Κομμάτι του μεγαλώματος μιας γυναίκας, της ορίμανσης μιας γυναίκας δεν είναι μόνο το να παντρευτεί, δεν είναι μόνο το να κάνει παιδί, είναι και να αποκολληθεί από τη μάνα της. Μεγάλωσες πλέον, είσαι ενήλικη, είσαι μεγάλη γυναίκα, είσαι παντρεμένη γυναίκα. Πλέον δεν χρειάζεσαι τη μαμά σε κάθε βήμα, δεν είσαι 7 ετών, δεν είσαι 8 ετών, δεν είσαι 5 ετών, δεν είσαι 13 ετών, είσαι, δεν ξέρω πόσο είσαι πάντως ενήλικη και παντρεμένη. Λοιπόν φίλε, αν έχεις να διαλέξεις μεταξύ της μάνας σου και της γυναίκας σου, στο λέω σαν μάνα αυτό το πράγμα, σου υπενθυμίζω, έχω γιο 22 ετών και κόρη 20. Αν έχεις να διαλέξεις μεταξύ της μάνας σου και της γυναίκας σου ή μεταξύ της μάνας σου και του άνδρα σου, αν είναι γυναίκα που ακούει, διαλέγεις το τέρι σου. Διαφορετικά δεν έχεις επιλέξει σου στο τέρι. Αν επιλέγεις τους γονείς σου πάνω από το τέρι σου, σημαίνει ότι δεν έχεις βρει το κατάλληλο τέρι για σένα. Όταν παντρευτούμε και μετά αλλάζουν όντως οι ισορροπίες, δημιουργείται η νέα οικογένεια και επιλέγουμε το τέρι μας πάνω από τους γονείς μας. Αφού το λέει και στην ακολουθία του γάμου, δεν ξέρω αν έχετε κάνει θρησκευτικό γάμο. Στο θρησκευτικό γάμο λέει στην ακολουθία να ξεκολλήσει
ο γαμπρός από τους γονείς του για να προσκοληθεί στη γυναίκα του, να ξεκολλήσει η νύφη από τους γονείς της και να προσκοληθεί στον άντρα της. Δεν είναι normal πράγμα να βάζουμε τους γονείς μας πάνω από τον τέρι μας. Και εσύ, φίλε, όταν κάθεσαι και βάζεις αυτήν τη μάνα σου, όταν κάθεσαι και ακρόνεσαι τη μάνα σου, όπως λέμε στα κυπριακά, όταν κάθεσαι και επηρεάζεσαι από τη μάνα σου και τσακώνεσαι με τη μάνα σου και γίνεται χαμός με τη μάνα σου, επειδή άκου, άκου, έχει παράπονο ότι δεν παίρνετε αρκετά συχνά φαγητό από αυτήν. Κύριε Λέισο. Κύριε Λέισο. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω το παράπονο. Δηλαδή, τι θέλει. Δηλαδή, η μάνα σου και η πεθερά σου δεν έχουν δικιά του ζωή και ζουν για να σας μαγειρεύουν και μετά θα ζουν για να προσεχούν τα παιδιά σας. Πρέπει να καταλάβει και η μάνα σου και η πεθερά σου ότι εσείς παντρευτήκετε. Πρέπει να καταλάβει και η μάνα σου και η πεθερά σου ότι δεν είναι δικός τους ο γάμος, δεν είναι δική τους η γυναίκα, δεν είναι δικός τους ο άνδρας. Αυτές παντρεύτηκαν στον καιρό τους, έχουν τον άνδρα τους. Ας ζήσουν τη δική τους ζωή. Get a life. Get a life, λέω και στη μάνα σου. Get a life, λέω και στη πεθερά σου. Και κάτσετε μαζί με τη γυναίκα σου να δείτε αυτό το βίντεο. Και πάρτε και το βιβλίο μου Να Μείνω ή Να Φύγω, στο οποίο υπάρχει κεφάλαιο που λέει Χωρίζεις για την πεθερά και να το διαβάσετε. Για να διασώσετε το γάμο σας από την παγίδα στην οποία έχετε πέσει. Καλημέρα, την αγάπη μου να έχετε και εσείς και τα άλλα ζευγάρια. Και είπαμε, επιλέγω το τέρι μου πάνω από τους γονείς μου. Σοβαρά μιλάω. Και στην περίπτωση, ακούστε και αυτό, και το λέω από πείρα, στην περίπτωση που τα πεθερικά σου είναι προβληματικά, που μιλάω τώρα για την κοπέλα, που αντιλαμβάνεσαι ότι η πεθερά σου, ρε παιδί μου, και καλά είναι καυκατζίνα που λέμε στην Κυπριακή. Κάνει καυγάδες ή δεν τη γουστάρεις ή δεν είναι και πολύ. Δεν είναι και, τα πεθερικά σου δεν είναι και πολύ στοργικά με το γιο τους ή με την κόρη τους. Και οι δικοί σου γονείς είναι περισσότερο. Από ευγένεια και από κατανόηση προς το παιδί που είναι παρατημένο από τους γονείς του, κόβουμε και εμείς τα πολλά-πολλά με τους δικούς μας γονείς. Δηλαδή, we don't flash our relationship with our parents too. Δεν πενευόμαστε τη σχέση μας με τους δικούς μας τους γονείς που είναι καλύτεροι στο τέρι μας που δεν έχει καλή σχέση με τους γονείς του. Γιατί το τέρι μας είναι σαν εμάς. Όταν το τέρι μας δεν έχει καλή σχέση με τη μάνα του ή με τον πατέρα του, είναι σαν να μην έχουμε εμείς καλή σχέση με τη μάνα μας ή με τον πατέρα μας. Δείχνουμε και κάποια ενσυναίσθηση. Δείχνουμε και κάποια, πώς να το πω, συμπαράσταση. Γνωρίζω γυναίκες οι οποίες έχουν παντρευτεί άνδρες που δεν έχουν καλή σχέση με τη μάνα τους, με τον πατέρα τους, ή που ο γάμος του, η επιλογή του ανδρός τους να πάρουν αυτή τη γυναίκα τους, σου έχει κοστίσει τη σχέση με τους γονείς τους. Γιατί ξέρετε, τώρα στην Κύπρο ζούμε, στην Ελλάδα ζούμε, έχει πολλές περιπτώσεις που αν η κόρη μας ή ο γιος μας παντρευτεί κάποιον που δεν γουστάρουμε, κόβουμε και σχέσεις. Που ενώ έχουν καλές σχέσεις με τους δικούς τους γονείς, αποφεύγουν να πηγαίνουν ειδικά στις γιορτές για να μην νιώθει άσχημα ο άνδρας τους ή η γυναίκα τους που δεν έχει γονείς. Πρώτα απ' όλα το ζευγάρι μας και έπειτα οι γονείς και έπειτα οι πεθερές. Και φτάνει με αυτό το μαζοχισμό. Τι σημαίνει να. Άκου εκεί, να έχω παράπονο ότι η νύφη μου δεν παίρνει συχνά φαγητό από εμένα. Εγώ θα είχα παράπονο να μου έλεγαν τα παιδιά μου να μαγειρεύω για αυτούς. Σοβαρά μιλάω τώρα. Εννοώ για τα ενήλικα παιδιά μου, τα παντρεμένα. Όχι τώρα που είναι ενήλικες με έναν ελεύθερη. Απαναγία μου. Χρειάζεται να μεγαλώσουμε και να αφοσιωθούμε στις προτεραιότητες της ζωής μας. Ποια είναι η προτεραιότητα τώρα για εσάς? Ο γάμος σας, η σχέση σας, το μωρό σας, αυτά, τίποτα άλλο. Φιλιά, καλημέρα.